Καλή επιτυχία. Πάμε και στην δράση. Είμαι ο Κωνσταντίνο Εντζόγλου, είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, συνεργάτης στο Metropolitan Center, εξειδικευμένος χειρουργός γόνατος, όμου και ισχύου και υπότροφος της Ευρωπαϊκής Αρθροσκοπικής Εταιρείας. Τον καλημερίζουμε. Γεια σας, κύριε Εντζόγλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Συζητάμε για βασικά τι είναι η ρήξη πρόσθετου χιαστού συνδέσμου. Το ακούμε πολύ στους αθλητές όλο αυτό, αλλά επειδή αθλητές έχουμε γίνει όλοι πια. Αυτό είναι πολύ καλό που είμαστε όλοι αθλητές. Ναι. Αθλούμαλοι βασικά. Ο σκοπός δεν είναι να είμαστε πρωταθλητές, είναι να βάζουμε τον αθλητισμό στη ζωή μας. Mm-hmm. Ένα από τα άσχημα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του αθλητισμού μπορεί να είναι η ρήξη πρόσθετου χιαστού. Αυτό είναι, όπως γνωρίζουμε, ίσως ένας πάρα πολύ σημαντικός σύνδεσμος του γόνατος που βοηθάει στη σταθερότητα του γόνατος. Και όταν σπάει, εμείς αναλαμβάνουμε δράση. Το παθαίνουν μόνο αθλητές αυτό? Όχι, όχι, δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα μάλιστα ότι υπάρχουν και πάρα πολλές έρευνες οι οποίες αυξημένα ποσοστά έχουμε στους αθλούμενους, δηλαδή σε αυτούς τους weekend warriors, δηλαδή τους αθλούμενους του Σαββατοκύριακου. Εκεί είναι πολύ πιο συχνό αυτό. Τώρα, εσείς έχετε μια καινούργια αρθροσκοπική κάμερα εκεί στο Metropolitan. Χαμελέον την ονομάζετε. Και αν μας εξηγήσετε, τι είναι ο Χαμελέον? Ο Χαμελέον, εκτός από το γνωστό ζώο, είναι και μια κάμερα η οποία έχει την ικανότητα να κινείται μέσα στην άρθρωση όλων των ασθενών μας που μπαίνουμε μέσα. Κινείται σε 360 μοίρες. Δηλαδή, μπορεί στην ουσία να γυρίζει και να. Ενώ οι περισσότερες κάμερες μέχρι σήμερα είναι σταθερής γωνίας, δηλαδή βλέπουν μόνο προς ένα σημείο, αυτή η κάμερα μέσα στο γόνατο έχει την ικανότητα να γυρίζει και να περιστρέφεται και κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, εμάς τους χειρουργούς, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Mm-hmm. Και είναι μια κάμερα με πάρα πολύ υψηλή ανάλυση, άρα μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια να αποκαθιστούμε την οποιαδήποτε βλάβη στη συγκεκριμένη περίπτωση της ρήξης του πρόσθετου χιαστού συνδέσμου. Κλείνοντας, κύριε Εντζόγλου, η εξατομικευμένη προσέγγιση της ρήξης πρόσθετου χιαστού, τι σημαίνει? Αυτό είναι ένα κόνσεπτ, είναι κάτι που κάνουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ρήξη του πρόσθετου χιαστού πλέον στην Ελλάδα συμβαίνει πάρα πολύ. Και εμείς η χειρουργία έχουμε μια τάση να τα κάνουμε όλα ίδια. Αυτό δεν είναι σωστό. Στο συγκεκριμένη πάθηση της ρήξης του πρόσθετου χιαστού είναι σωστό να εξατομικεύουμε. Δηλαδή για κάθε ασθενή να κάνουμε την επέμβαση που του ταιριάζει. Να μην κάνουμε σε όλους τους ασθενείς μας το ίδιο. Αυτό είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση της ρήξης του πρόσθετου χιαστού. Δηλαδή για κάθε ασθενή διαλέγουμε μόσχευμα, αποφασίζουμε τι κάνουμε για τους μηνίσκους του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ορισμός της σύγχρονης ιατρικής. Ο ασθενής ακριβώς, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Ο ασθενής έτσι έχει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας από την παραδοσιακή, να πούμε, επέμβαση. Κύριε Εντζόγλου, καλό Σαββατοκύριακο. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι τώρα στην εποχή του κορονοϊού είναι πάρα πολύ σημαντικό η επιστροφή στον αθλητισμό που άνοιξαν τώρα όλος ο ερασιτεχνικός, ειδικά αθλητισμός, να προσέχουμε πάρα πολύ. Το σώμα μας δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε πριν ένα χρόνο όταν όλο αυτό ξεκίνησε. Άρα θέλει σταδιακή επάνωδο. Έχετε μεγάλο δίκιο. Πολύ χρήσιμη συμβουλή. Πολύ Έχετε χρήσιμη. Πολύ δίκιο. Καλημέρα, κύριε Τζόγλου. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Φεύγουμε γρήγορα εμείς. Έρχεται η κυρία Μπαρμπαρίδου.